Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Γαβενών, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Δεσκάτης, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κυρία Εκπρόσωπη της ΑΝΚΟ, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Οπτικών Συνεργασμών Γαβενών, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Γαβενών, φίλε δημοσιογράφε και συντονιστή της σημερινής εκδήλωσης, Θεόφιλε Παπαδόπουλε, που μου αράξετε και τη σειρά, βάζοντας να κλείσω το κύκλο των ομιλιών, πράγμα με τιμά άλλωστε. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Καταστηματαρχών Εστίασης και Συνεχών Επαγγελμάτων, το λέω καλά, Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε των Λογιστών και Φοροτεχνικών Νομού Γρεβενών, αγαπητές συμπατριώτησες, τον Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, φίλε και φίλοι, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, παράληψη. Εμείς να το ξέρετε ότι φροντίζουμε για το σοβαρότερο πράγμα. Την υγεία του εργατικού δυναμικού. Ωραία. Όχι μόνο την υγεία, αλλά την, ακόμα και την διαιώνιση, την αναπαραγωγή και ούτω καθεξής. Είμαστε δεμένοι στενά με αυτό που λέγεται παραγωγικό μοντέλο. Θα ακούσουμε όμως τον κύριο Γιανακόπουλο τώρα και θα δείτε πώς φροντίζει. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και θέλω να συγχαρώ τους ενεργούς πολίτες των Γρεβενών, όχι μόνο για την διοργάνωσή της, αλλά και για το σημαντικό έργο που επιτελούν μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής, αλλά και την ανάδειξη ζητημάτων μέσα από την κοινωνική, οικονομική, οικολογική και πολιτική της διάσταση. Είναι κυρίως νέοι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και να αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις για τη βελτίωση της ποιότητας του βιωτικού τους επίπεδου. Όντας και εγώ ένας από αυτούς που συνειδητά επέλεξα να μείνω στον τόπο που γεννήθηκα και αν και δεν σας κρύβω ότι κατά τη δημιουργία της επένδυσής μου τέθηκε το δίλημα της πραγματοποίησης κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Τελικά αποφάσισα να επενδύσω στα Γρεβενά και δεν το μετάνιωσα. Εξάλλου, όπως λένε και οι παλαιότεροι, η πέτρα είναι βαριά στον τόπο της. Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνωδο σε συνθήκες ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου, δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Πρώτον, η μείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεμβατισμού στην οικονομία. Και δεύτερον, η απελευθέρωση του δυναμισμού των υγιών δημιουργικών δυνάμεων της χώρας μέσα από την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα υφίσταται τα τελευταία χρόνια την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας, τα βάρη της φορολογίας, το λαβύρινθο της πολυνομίας, την αντιεπιχειρηματική νοοτροπία, το ζηλότυπο, αν θέλετε, κρατικό παρεμβατισμό. Το περιβάλλον αυτό που επικρατεί δημιουργεί αμέτρητα εμπόδια στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον ραγδαίων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς οικονομικού, πολιτικού και επενδυτικού περιβάλλοντος με σταθερούς και απλούς κανόνες φορολογικής μεταχείρισης που δεν θα ενέχουν το στοιχείο του ευνηδιασμού και ιδιαίτερα δεν θα επιβάλλουν αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις που θα κλονίζουν την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του επιχειρηματία στους κανόνες υπό τους οποίους καλείται να δραστηριοποιηθεί. Γενικότερα λοιπόν, η επιχειρηματικότητα που από τη φύση της ενέχει την έννοια του ρίσκου προϋποθέτει τουλάχιστον οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Δεδομένου λοιπόν όλο αυτό, θα ήθελα να πω ότι ο νομός Γρεβενών την τελευταία δεκαετία άλλαξε όψη.
Κοιτάζοντας κάποιος πίσω, στα νερά του χτες, βλέπει έναν απομονωμένο και ξεχασμένο νομό με κύρια δραστηριότητα την παραδοσιακή κτηνοτροφία και γεωργία, πολύ λίγη επιχειρηματικότητα και σχεδόν καθόλου εμπορική δραστηριότητα. Σήμερα, με την κατασκευή κυρίως της Εγνατίας Οδού, που εγώ πιστεύω ότι είναι ο κύριος λόγος που πρέπει να δει κανείς τα Ρεβενά ως επενδυτικό προορισμό, σε συνδυασμό με την πλούσια γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, η οποία παρόλα αυτά δεν ασκείται στα σύγχρονα μοντέλα παραγωγής και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα μη υπάρχοντος κάποιες σοβαρές προσπάθειας και σωστής κατεύθυνσης, να φθήνει τελικά. Η πρότασή μου λοιπόν για το αύριο είναι η υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής μας. Η γη μας παράγει ποιοτικά προϊόντα, τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε, να τα πιστοποιήσουμε και τελικά, μια και μιλάμε για εμπόριο, να τα πουλήσουμε ως προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Από το βήμα λοιπόν αυτό, καλώ τους νέους των Ρεβενών να μείνουν στον τόπο τους, να αγαπήσουν την παραγωγή και να ασχοληθούν με αυτήν, να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και πάνω απ' όλα να παραμείνουν ενεργοί. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε από την πλευρά μας τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόεδρο της εταιρείας Γιαννακόπουλο. Νόμιζα να πεις πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Έτσι, εγώ είμαι με τη ΛΑΕΚ και χθες είχαμε την ΛΑΕΚ και την ΛΑΕΚ και την Ελλάδος. Καταλαβαίνετε κύριε Πεφτοκάτη, δεν έχουμε... Δεν είναι κακό βέβαια.